πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ειδικά όταν ψηφίζουμε εκείνο το περίφημο το τεχνικό το πρόγραμμα, που είναι ουσιαστικά το σχέδιο για το τι έργα θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Ο βασικότερος λόγος που καταψηφίζω τα τελευταία χρόνια το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι ότι είμαι στην αντιπολίτευση. Είναι ότι ακριβώς βλέπω ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου λειτουργεί με βάση τα καλά τα συμφέροντα και του συμμέτερους. Εάν είναι ήσυχος ο Βαγγέλης ο κήπου, του χαϊδεύω τα αυτιά και του κάνω δύο εργάκια που θέλει. Εάν δεν είναι ήσυχος, δεν του κάνω τίποτα. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα λειτουργίας σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και για να γίνω και πιο πρακτικός για τα προβλήματα που σας απασχολούν. Για το Δήμο Κατερίνης έχει μεγαλύτερη αξία σήμερα να ξοδέψει 200 χιλιάρικα για να κάνει το πάρκο των Χριστουγέννων ή να ξοδέψει ένας Θεός ξέρει πόσα χρήματα για να κάνει ανάπλαση στην πλατεία Ευκαρπίδη με την αδιαφάνεια που την κάνει, από το να στρώσει τα πεζοδρόμια στον οικισμό της Γρέβενης για να μπορέσουν να δουλέψουν τα ξενοδοχεία με αξιοπρέπεια και η οικονομική πύλη να ανοίξει για να βγουν λεφτά στον τόπο μας. Δυστυχώς αυτό είναι το λάθος, εντός εισαγωγικών, στην ιεράρχηση που κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Ναι, μας έκανε τα κρασπεδόρυθρα σε δύο φάσεις, με πρόβλημα, με έξτρα κόστος γιατί δεν είχε μελέτη, έστρωξε και άσφαλτο με τον τρόπο που την έστρωσε, με τους ξενοδόχους να ορίονται, γιατί καθυστερούσε και δεν μπορούσαν να μπουν οι άνθρωποι, οι φιλοξενούμενοι στα ξενοδοχεία, και σήμερα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Αλλά αυτό δεν αξιολογείται ψηλά στην ιεράρχηση. Πιο ψηλά αξιολογείται το φρουφρού και άρωμα της πλατείας της Καρπίδη. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να παλέψουμε. Γι' αυτό και αντιδρώ πολλές φορές και καταψηφίζω συνήθως έως και πάντα το τεχνικό πρόγραμμα. Ακούστηκε κάτι για τον φωτισμό από το Lidl μέχρι τον οικισμό, μέχρι τα ξενοδοχεία. Μήπως αυτό το έργο έχει γίνει και εσείς δεν το βλέπετε? Γιατί ξέρω ότι αυτό το έργο το έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πριν από το 2011. Και εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν και φωτιστικά. Κάποιος φώναξε που είναι τα φωτιστικά μας. Ξέρετε ότι τα φωτιστικά έπρεπε να είναι εκεί? Γιατί το έργο έχει γίνει, έχει πληρωθεί. Ήταν στην αποθήκη. Ποια αποθήκη? Του Δήμου. Ίσως. Ίσως. Το ζήτημα είναι, το ζήτημα είναι αλλού. Είναι πιο βασικό. Θα δείξω τι έγινε πριν. Μιλάμε για το δικό μας εμπλοκομή που πέρασε. Το ζήτημα όμως, φίλε Γιώργο και φίλε Βαγγέλη, είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που αμνίστευσε την προηγούμενη, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, έφτασε σήμερα την κατάσταση εδώ που είναι. Και σένα σε έκανε αντάρτη. Γιατί δεν σου δίνουν τα βασικά, τα απαραίτητα, αυτά που χρειάζεται για να εκπροσωπηθείς επάξια στην κοινότητά σου. Η κοινότητα, η τοπική κοινότητα, τα παιδιά εδώ στο Συμβούλιο κάνουν τον αγώνα που κάνουν. Εάν δεν έχουν την αρρωγή όμως από το Δήμο, ο Καλλικράτης έχει προβλήματα πολλά. Αλλά το καλύτερο σύστημα να βάλεις, αν μπουν οι ιδιοτέλειες των ανθρώπων, δεν θα λειτουργήσει. Το καλύτερο σύστημα να σου κάνει, να σου κάνει και προϋπολογισμό να εκτελέσεις, ξέρεις πολύ καλά ότι θα στο σταματούσανε στον έλεγχο. Γιατί δεν τους έκανε στα χαρτίρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το χωριό έχει προβλήματα. Άκουσα και αυτό που είπες για τα μνήματα. Όντως, τις περισσότερες φορές, τα έργα κολλάνε στις παρεμβάσεις που κάνουν κάποιοι. Και ανάλογα ποιος είναι αυτός που κάνει την παρέμβαση, θα περάσει ή όχι. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Αυτό το πράγμα για να τελειώσει, θα πρέπει να το τελειώσετε όλοι εσείς, επιλέγοντας τις εκλογές που θα ψηφίσετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πρόβλημα μας είναι το δημοταφείο. Να ευχαριστήσουμε. Σήμερα λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ότι ό,τι έρθει ως πρόταση από την τοπική κοινότητα, εμείς θα το στηρίξουμε. Για ένα χαιρετισμό. Το ξέρεις. Για ένα χαιρετισμό. Θα σταματήσω αν και έχω πολλά να πω. Το ξέρω γι' αυτό. Μη συνεχίσετε. Γιώργο, είμαι μεγαλωμένο στην παραλία και την περιοχή την ξέρω και την ξέρω πολύ καλά. Πάση περιπτώσει, όποια στιγμή χρειαστεί, εγώ είμαι στη διάθεσή σας
για να μπορέσω να βοηθήσω σε όποιο επίπεδο χρειαστεί, όπως έχω κάνει μέχρι τώρα και ο Βαγγέλης το ξέρει. Ευχαριστώ.